Κάτι ύποπτο συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο αρμόδιος Οργανισμός Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων ζήτησε από δικαστήριο να μην αποδεσμευτούν τα έγγραφα που αφορούν την αδειοδότηση των εμβολίων πριν από το 2075. Εν τω μεταξύ, έως τις 14 Νοεμβρίου, περισσότερες από 256 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Pfizer για τον COVID-19 έχουν χορηγηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο FDA ζήτησε από έναν ομοσπονδιακό δικαστή στις 15 Νοεμβρίου να του δώσει προθεσμία μέχρι το έτος 2076, δηλαδή 55 χρόνια, για να δημοσιοποιήσει πλήρως τα έγγραφα που έχει στην κατοχή του που σχετίζονται με την έγκριση του εμβολίου Pfizer-BioNTech για τον COVID-19. Το αίτημα του FDA υποβλήθηκε σε μια κατάθεση ως μέρος μιας αγωγής για το Freedom of Information Act που υποβλήθηκε εναντίον του από μια ομάδα γιατρών με στόχο τη διαφάνεια στα εμβόλια. Στο δικαστήριο υπόθηκε ότι η κυβέρνηση διαθέτει 329.000 σελίδες εγγράφων που ανταποκρίνονται στο αίτημα FOIA και πρότειναν την έκδοση 500 σελίδων το μήνα. Με αυτό το ρυθμό, FDA θα κυκλοφορήσει πλήρως τα εν λόγω αρχεία σε λίγο λιγότερο από 55 χρόνια.